Εδώ αισθάνομαι λοιπόν ότι έχει και κάτι άλλο αυτή η οντότητα που δεν μπορώ ακόμα να το προσδιορίσω, αλλά συνδυάζει αυτή την πνευματική αναζήτηση με κάτι το πάρα πολύ υλικό. Εδώ έχω ένα καταπληκτικό συνδυασμό με το Μαλέα, της αίσθησης, της ύλης, δηλαδή ο Μαλέας είναι ο πρώτος μαζί με τον Λύτρα, ο οποίος βάζει αυτό το πράγμα. Θέλω να πάω στην Άμφισσα και να δω τον Ελαιόνα ή να πάω στους Λυκούς εδώ αυτό το πράγμα και να κοιτάω και να απεικονίζω αυτά τα παράξενα χρώματα. Ή να πάω στη Μονεμβασιά και να πλύνω τα τείχη. Ή να πάω από και αυτό το νέο. Έχει Μαλέα πιο πέρα, άλλα δύο. Αυτό λοιπόν είναι ύλη. Είναι φως ελληνικό και είναι ύλη, αλλά ταυτόχρονα έχει μέσα του και μια πνευματικότητα, δηλαδή με παραπέμπει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Λύτρας δεν φοβόταν να χαθεί στην ύλη, οπότε πρημοδοτούσε το υποκείμενο. Οπότε αυτό που ένιωθα εγώ σε αυτή τη θάλασσα ήταν το δικό μου. Ενώ εδώ αυτός λέει υπάρχει κάτι σε αυτά τα κτίρια, σε αυτή τη φύση, σε αυτά τα βουνά, σε αυτά τα δέντρα, κάτι παραπάνω από μένα που με ξεπερνάει και αρχίζει και το αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο τρόπο. Προσπαθεί δηλαδή να συνδυάσει την υλική ένταση του εξπρεσιονισμού με μια πνευματικότητα που αισθάνεσαι όταν περιδιαβαίνεις στον ελληνικό χώρο. Όταν ταξιδεύεις στον ελληνικό χώρο, όχι τον ελληνικό χώρο τον κατεστραμμένο από την ανθρώπινη παρουσία και δόμηση, όταν ταξιδεύεις λοιπόν στη φύση, αισθάνεσαι, είτε είναι προβολή δική σου, αισθάνεσαι να βαραίνουνε αιώνες ανθρώπινης ή φυσικής δραστηριότητας εκεί. Ότι οι βράχοι των μετεώρων κουβαλάνε μέσα τους κάτι, μνήμες αιώνων. Οι μνήμες στον Μαλέα, όλα τα αντικείμενα από το θέρμο της Ελοκαρνανίας μέχρι τη Σαντορίνη και την Αίγινα, τους Δελφούς και τη Μονεβασιά, κουβαλάνε μέσα τους κάτι πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο προσπαθεί να μου το δώσει ταυτόχρονα με την υλική σύνδεση. Εκεί είναι η διαφορά από το Λύτρα.